Πάμε στον κύριο Δεσποτίδη. Ο κύριος Δεσποτίδης είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Κύριε Δεσποτίδη μου, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Πώς είστε? Καλό μεσημέρι, κύριε Μωραίτη. Καλή εβδομάδα. Δόξα τω. Καλά. Όσο δεν τα είπαμε στη διάρκεια της τετραετίας, τόσο μας μένει να τα πούμε τώρα. Και κυρίως το θέμα που συνομιλούμε είναι για τη θέρμανση στα σχολεία. Θα βγάλουμε άκρη τελικά, λέτε? Γιατί πιάσαν και τα κρύα απότομα. Θα βγάλουμε άκρη, κυρία Μωραίτη. Και αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ή εξελίσσονται. Και συγκεκριμένα με βάση την απόφαση της Παρασκευής κλείσανε για ένα τριήμερο τόσο το πρώτο γυμνάσιο Σερών όσο και το δημοτικό σχολείο της Κάτω Χαμήλας. Για διαφορετικούς λόγους. Από πού θέλετε να το ξεκινήσουμε? Από το πρώτο γυμνάσιο Σερών ή όχι, από την Καμήλα? Από την Κάτω Καμήλα. Ωραία, πάμε στην Καμήλα λοιπόν. Τι να έχουμε? Να σας πω για την Καμήλα. Στην Καμήλα, με βάση την μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία εστάλει στο Τμήμα Παιδείας προς υλοποίηση, προχωρήσαμε στις απαραίτητες διαδικασίες και της έβρεσης εργολάβου που σε σχέση τόσο με την τοποθέτηση κλιματιστικών όσο και με την επάξιση της ισχύως του δικτύου της ΔΕΗ, το οποίο απαιτούνταν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα κλιματιστικά. Αυτό έγινε μετά την εισήγηση της ΕΔΟΜ, βάσει της οποίας το λιβητοστάσιο δεν πληρούσε τις προδιαγραφές, και με το γεγονός ότι η μελέτη και οι όποιες εργασίες για την κατασκευή νέου λιβητοστασίου ή την προσαρμογή στα δεδομένα των παρατηρήσεων ήταν χρονοβόρο και μπορούσε να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο για λόγους γραφειοκρατικούς και τεχνικούς. Κύριε Δεσποτίδη μου, από πότε γνωρίζαμε ότι η Κάτω Καμήλα δεν έχει θέρμανση στο σχολείο? Από τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο και μέχρι τον Αύγουστο θα σας ρωτήσω εγώ, γιατί δεν τελειώσαμε με το θέμα και χρειάστηκε να φτάσουμε Νοέμβριο, τώρα που πιάσαν και τα κρύα και δεν έχουμε επίσης λύση του θέματος? Πού καθυστερεί δηλαδή, για να καταλάβουμε, πού κολλάμε? Εγώ θα το θεωρούσα ότι ήταν ένα ζήτημα το οποίο, επειδή δεν ήταν το μοναδικό, αλλά ήταν σε συνδυασμό και με κάποιες άλλες παρόμοιες καταστάσεις, κόλλησε γραφειοκρατικά και στην υλοποίηση του. Στην υλοποίηση των σχετικών μελετών, των ελέγχων που έπρεπε να γίνουν και των μελετών που απαιτούνταν. Ναι, γιατί αν από τον Απρίλιο κοντεύουμε να φτάσουμε στον άλλο Απρίλιο και εμείς περνάμε και τα κρύα και χρειάζεται να κάνουμε τηλεκπαίδευση, καταλαβαίνετε ότι αυτό σώνει υπομονές και δημιουργεί και εκνευρισμό. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνετε. Μήπως πρέπει να δημιουργηθεί μια άλλη υπηρεσία που θα κάνει αυτή τη δουλειά σε όλα τα σχολεία και να τελειώνουμε? Γιατί άντε να το χωνέψουμε τις Καμήλες, που τέλος πάντων λέτε εσείς δρομολογήθηκε. Δρομολογήθηκε, έχει εξελιχθεί, έχουν τοποθετηθεί τα κλιματιστικά, αναμένεται η ύπαρξη ισχύως και πρώτα ο Θεός την Πέμπτη, όπως είχε προδιαγραφεί, θα μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά και με πλήρη λειτουργία της θέρμανσης με αυτό το θεματικό μέσο που έχει επιλεγεί. Με το πρώτο γυμνάσιο πώς προέκυψε τώρα, τι έγινε? Στο πρώτο γυμνάσιο και πάλι με βάση τις παρατηρήσεις που υπήρχαν από την υπηρεσία δόμησης, έπρεπε να γίνουν εργασίες αναπροσαρμογής του λιβητοστασίου όσον αφορά την διάταξη και κάποιες πρόσθετες προφανώς οικονομικές και λοιπές εργασίες που χρειαζόταν μέσα στον χώρο του λιβητοστασίου. Αυτό... Γιατί προέκυψε τώρα και δεν προέκυψε, ας πούμε, με το κλείσιμο πέρυσι των σχολείων? Κοιτάξτε, και αυτό έπρεπε να ενταχθεί σε κάποια εργολαβία ηλεκτρομηχανολογικών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Τώρα κατέστη εφικτό να γίνει, ώστε να προχωρήσει σύνομα η όλη διαδικασία. Αυτό βέβαια μας έφερε στο δεδομένο να γίνονται εργασίες αυτό τον καιρό, όπως επίσης να απαιτηθεί και η προμήθεια ενός νέου λέβητα που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες, γιατί ο παλιός αφενός μεν είχε παλαιότητα, αφετέρου έπρεπε να μετατοπιστεί και έπρεπε να γίνουν τεχνικές εργασίες οι οποίες
δεν ήταν, θα έβλαπταν πιθανότατα την ικανότητα του Λέβητα να ανταποκριθεί. Κύριε Δεσποτηδή, το όλο θέμα ελέγχου ξεκίνησε από τότε που έγινε η έκρηξη στο ΕΝΑΤΟ. Γι' αυτό προκύπτουν όλα και τα βρίσκουμε τώρα μπροστά μας. Γιατί πρέπει να σας πω ότι περάσαμε και ένα καλοκαίρι που θα μπορούσαμε να έχουμε τα πόδια μας στο κεφάλι, να τρέχουμε και να τα προλάβουμε όλα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ κολλάμε σε γραφειοκρατικά θέματα, σε μελέτες, σε εργασίες που πρέπει να γίνουν αλλά δεν έγιναν και γίνονται τώρα και τα κρύα ήρθαν και δεν ξέρω αν θα βγάλουμε άκρη. Γιατί μόνο αυτά είναι άρα για τα σχολεία. Κοιτάξτε, κυρία Μωραϊτή, υπάρχουν πολλές παθογένειες στο σύστημα της διοίκησης, το οποίο δεν έχει να κάνει αυτό καθ' αυτό με τις ικανότητες ή με τις ειδικές ικανότητες που μπορεί να έχει μια η δημοτική αρχή ή οποιαδήποτε θα σας έλεγα κι εγώ, αλλά μέσα από μια σειρά διαδικασιών, την ετοιμότητα που μπορεί να έχουν οι υπηρεσίες σε σχέση πάντα και με τον αριθμό των εργαζομένων που είναι διαθέσιμη. Μου λέτε δηλαδή, ότι δεν έχουμε εργαζόμενους, δεν έχουμε προσωπικό, ότι οι μελέτες αργούν και ότι εντάξει, έγινε μια έκρηξη πέρυσι το Δεκέμβριο, φτάσαμε φέτος το Δεκέμβριο, πάμε να αλλάξουμε τώρα κάτι που βρήκαμε στραβό από τότε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Βοηθήστε με για να καταλάβουμε, γιατί εμείς οι απ' έξω δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς αργούμε τόσους μήνες και ουσιαστικά μιλάμε για θέρμανση στα σχολεία. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν το πρώτο θέμα που είναι λυμένο στα σχολεία. Οι ενέργειες έχουν γίνει τώρα, από εκεί και πέρα, με βάση τους ελέγχους, οι οποίοι οι ελέγχοι δεν έγιναν σε μία μέρα, έγιναν και αυτοί σταδιακά. Δηλαδή μπορεί κάποιος έλεγχος να είχε δοθεί στην υπηρεσία τον Μάρτιο, άλλος τον Απρίλιο, κάποιος τον Ιούνιο, δεν είχαν γίνει την ίδια στιγμή. Οπότε σταδιακά μπορούσε να ανταποκριθεί και η τεχνική υπηρεσία, από ό,τι καταλαβαίνω, στις διάφορες απαιτήσεις που υπήρχαν. Άρα στοίχημα είναι να ενισχύσουμε την τεχνική υπηρεσία του Δήμου με προσωπικό. Αλλιώς προκοπή δεν πρόκειται να δούμε σε τούτο τον τόπο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο όποιες ενέργειες γίνονται, οι οποίες έρχονται αθρηστικά να γίνουν, κάτι για το οποίο είναι δύσκολο να είναι προετοιμασμένη και η καλύτερα στελεχωμένη υπηρεσία. Τι να πω. Έχουμε και άλλα σχολεία που θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Όλα έχουν θέρμανση πέρα από το πρώτο που θα φτιαχτεί και η καμήλα που τελειώνει? Ναι, αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η πληροφόρησή μου, έχουν γίνει συντηρήσεις στα σχολεία. Σύμφωνα με τις συνεννοήσεις πλέον και των διευθυντών μου συντηρητές, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Εδώ είμαστε για να αντιμετωπίσουμε ό,τι προκύψει σε επίπεδο πρακτικό εννοώ και όχι σε επίπεδο έργου. Καλά, τώρα θα δοκιμαστούν όλα αυτά πριν δοθούν. Δεν θα φωνάξουμε τα παιδάκια για να το δοκιμάσουμε μετά το σύστημα. Εννοείται. Ναι, έχουμε καεί από το χυλό. Ωραία. Εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Μωρίτη. Να είστε καλά.